Πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχει αναβρασμός στην παιδεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στα συνδικάτα και στα σωματεία, σε ολόκληρη την κοινωνία, με φόντο τις αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εκεί με τη βοήθεια του συναδέλφου του Στέλιου του Χανιωτάκη. Θα συναντήσουμε το μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Στέλλα Ευθυμίου. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου. Γεια σας. Η ιατρική σχολή είναι σε κατάληψη, σωστά? Ναι, εδώ πέρα είμαστε στην κατάληψη του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής. Πραγματοποιήσαμε πριν από 2 μέρες μαζική γενική συνέλευση και αποφασίσαμε την κατάληψη της σχολής μας, όπως και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα. Και αυτό επειδή, ακριβώς όπως είπατε, επικρατεί αναβρασμός με τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός Παιδείας Πιερακάκης. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές σε όλη τη χώρα δείχνουν την εναντίωσή τους απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο όχι μόνο δεν έχει τίποτα να προσφέρει, αλλά αντίθετα θα εντείνει πολλά από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα μέτρο βαθιά άδικο και αντισυνταγματικό και έρχεται να απλήξει εκτός των άλλων και την αξία των ίδιων των πτυχίων μας. Κυρία Ευθυμίου, σήμερα είχαμε και κινητοποιήσεις και εδώ και στο Ηράκλειο, συλλαλητήριο, πορεία διαμαρτυρίας, έτσι? Ναι. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο μαζικό συλλαλητήριο, στο οποίο συμμετείχε και ο Φοιτητικός Σύλλογος Ιατρικής, αλλά και σε όλη τη χώρα, οι φοιτητές, οι μαθητές, σε όλη η εκπαιδευτική κοινότητα βγήκε στο δρόμο, γιατί θέλουμε να στείλουμε κιόλας στο Υπουργείο Παιδείας ένα μήνυμα ότι το να πάει με τέτοιο τρόπο να παρακάμψει το ίδιο το Σύνταγμα, γιατί περί παράκαμψη του Συντάγματος μιλάμε, και να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αποτελεί μια πολύ αυταρχική κίνηση. Και τα επιχειρήματα που αξιοποιεί η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι πείθουν κανέναν. Δηλαδή, τα συστημικά και όλες μέσα ενημέρωσης έχουν βαλθεί να αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πείθουν κανέναν, γιατί εμείς ξέρουμε την κατάσταση στην οποία ζούμε. Ξέρουμε τις δυσκολίες που ήδη υπάρχουν, ξέρουμε ότι η μέση οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής, όπως και εμείς σαν φοιτητές εδώ πέρα στην Κρήτη έχουν ανέβει τα νίκια, τώρα αυξήθηκαν και οι τιμές στο ΚΤΕΛ, κάτι το οποίο επίσης το καταδικάζουμε σε αυτή τη γενική μας συνέλευση. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει η κυβέρνηση ότι με το να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή με το να πάρουν λεφτά κάποια ακόμα φίλη της και στενή της κύκλη, αυτό θα λύσει κάπως τα προβλήματά μας. Ίσα-ίσα θα εντείνει την υποχρηματοδότηση που υπάρχει στα δημόσια ιδρύματα και θα μας φέρει σε πολύ χειρότερη θέση. Το βασικό επιχείρημα, θα λέγαμε, αυτών που υποστηρίζουν την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κυρία Ευθυμίου, είναι πως γιατί να επιτρέπουμε στα χρήματα της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην φέρνουμε χρήματα από το εξωτερικό ή το εσωτερικό και να τα κρατάμε μέσα. Ναι, αυτό είναι όντως ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, αλλά σε αυτό αξίζει να δούμε κάποια δεδομένα. Αρχικά ότι υπάρχει ένα μεγάλο νούμερο αποφύτων νέων επιστημόνων οι οποίοι καταλήγουν μετά τις σπουδές τους να φεύγουν στο εξωτερικό. Μιλάω για το λεγόμενο brain drain. Καταλήγουν τόσοι νέοι άνθρωποι να φύγουν στο εξωτερικό γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία δεν βρίσκουν καμία προοπτική. Άρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης όντως νοιάζεται για το μέλλον μας και για το πού θα πάνε αυτοί οι απόφοιτοι, θα έπρεπε να κοιτάξει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να κάνει προσλήψεις. Για παράδειγμα, εγώ είμαι φοιτήτρια ιατρικής. Πάρα πολλοί συμφοιτητές μου και γενικότερα φοιτητές ιατρικής σκέφτονται το εξωτερικό σαν λύση. Και αυτό γιατί? Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να μην κάνει μόνιμες και μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Άρα, αν η κυβέρνηση νοιαζόταν για το μέλλον μας, θα κοιτούσε πρώτα απ' όλα να φτιάξει καλές εργασιακές συνθήκες, αξιοπρεπείς μισθούς, έτσι ώστε να μπορούν σε πρώτη φάση οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης να μένουν στη χώρα. Και δεύτερον, η κυβέρνηση μας λέει ότι νοιάζεται δήθεν για τους 40.000 απόφοιτους των λυκείων που φεύγουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αλλά εμείς ρωτάμε την κυβέρνηση, τους 40.000 μαθητές που κόβει κάθε χρόνο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για αυτούς δεν νοιάζεται? Άρα εμείς όλα αυτά τα βρίσκουμε δικαιολογίες και ψέματα από πλευρά της κυβέρνησης και όχι σοβαρά επιχειρήματα. Μάλιστα. Και για τη χρηματοδότηση, φοβάστε ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης, λιγοστής χρηματοδότησης που πηγαίνει στα πανεπιστήμια, θα πηγαίνει και σε αυτά τα μη κρατικά ΑΕΗ? Ναι, έτσι γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού.
Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ανησυχεί και ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα ελληνικά ΑΕΗ είναι πολύ υποχρηματοδοτούμενα. Έχουμε από τους χαμηλότερους μέσους όρους χρηματοδότησης σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας που πάνε στη δημόσια παιδεία. Το ίδιο ισχύει και για την υγεία. Αν σε αυτό το μερίδιο το μικρό χρηματοδότηση που πάει για την εκπαίδευση, ένα κομμάτι αυτού πηγαίνει και στα μη κρατικά ΑΕΗ, αυτό σημαίνει ότι η υποχρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Οι συνθήκες είναι ήδη δύσκολες. Μάλιστα. Στο μεταξύ, κυρία Ευθυμίου, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζετε και περαιτέρω δράσεις. Είστε σε κατάληψη μέχρι και αύριο στην ιατρική σχολή. Να πούμε ότι είναι και το Πολυτεχνείο σε κατάληψη. Βέβαια. Και κάποιες από τις σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Προσανατολίζεστε και για άλλες κινητοποίησεις. Ναι, οι φοιτητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούμε και όλες και όλη την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα που ήδη μας στηρίζει με δεκάδες αποφάσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όλη την κοινωνία, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τον κάθε άνθρωπο, να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις. Θα πραγματοποιήσουμε νέο γύρο γενικών συνελεύσεων και την επόμενη εβδομάδα και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί θέλουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε απέναντι στην κυβέρνηση που προσπαθεί να διαπράξει μάλλον μια αντισυνταγματική εκτροπή στην πραγματικότητα. Θέλουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, να πραγματοποιήσουμε κι άλλο συλλαλητήριο την επόμενη εβδομάδα και με ορίζοντα κιόλα στην επικείμενη κατάθεση να βγούμε όλο και πιο μαζικά στο δρόμο, γιατί δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να παίζει με το μέλλον μας, να παίζει με την αξία των πτυχίων μας. Ξέρετε, όλοι διαβάσαμε, δώσαμε πανελλήνιες, έχουμε δώσει πάρα πολύ κόπο προκειμένου να μπούμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και να πάρουμε και ένα πτυχίο το οποίο να αξίζει. Και θεωρούμε πολύ προκλητικό, συγγνώμη, από την κυβέρνηση να διεξάγει μια τόσο τεράστια επίθεση σε ένα τόσο βασικό κεκτημένο όπως είναι η δημόσια εκπαίδευση. Και με αυτό το μήνυμα, κυρία Θυμίου, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ακριβώς. Για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και διαβάσαμε και παλέψαμε και αγωνιστήκαμε και μαζί μας και οι γονείς που πλήρωσαν επίσης πολλά, αλλά και οι καθηγητές μας στα σχολιά, όλοι μαζί προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Κάποιοι τα καταφέραμε, κάποιοι δεν τα καταφέραμε, αλλά ξαναπροσπαθήσαμε και τέλος πάντων αυτό το πανεπιστήμιο ο ελληνικός λαός το έχει κατακτήσει και κάπως θα πρέπει να το προστατέψει κιόλας.